μαλάκα. Thank you.
πράγμα. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όσους παίξατε. Περισσότερα συγχαρητήρια. Περισσότερα συγχαρητήρια σε αυτές που δεν παίξαν. Γιατί οι ομάδες δεν παίζουν. Και συμπαραστέκονται σε όλους. Έχοντας την επιτυχία, αλλά δεν παίζουν εδώ. Ναι, αλλά είναι εκεί. Οι ομάδες στηρίζονται σε αυτούς που παρουσιάζουν που είναι απ' έξω. Είναι το πιο σημαντικό αυτοί που είναι απ' έξω. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την υπομονή σας που καλό παιχνίδι, θα έλεγα όχι, λόγω των συνθήκων, όχι τόσο η ζέστη, αλλά το γήπεδο. Θεωρώ, το έχω πει πάλι, ότι είναι απαγορευτικό να παίζουν οι κοπέλες σε τέτοια γήπεδα. Νομίζω ότι η ομάδα του Τρικαλών, αλλά και εμείς που έχουμε πολύ ποιοτική ομάδα, θα προσφέραμε περισσότερο θέαμα στους θεατές και ίσως είχε και γκολ. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι εμείς στο δεύτερο είχαμε τις φάσεις, μπορούσαμε να κλέψουμε το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Όσον αφορά για το μέλλον της ομάδας. Το μέλλον, από τότε που έχω έρθει εγώ, έχουμε πει ένα rotation από τα Χριστούγεννα, το οποίο γίνεται σε έναν βαθμό. Στόχος πλέον της ομάδας είναι το κύπελο που είμαστε στις 8 με τον Αστέρα Τρίπολης τη μεθεπόμενη Τετάρτη. Και μετά, εντάξει, να δούμε το καλοκαίρι τι μπορούμε να κάνουμε, αν θα τα βρούμε για το χρόνο και προχωρήσει η ομάδα. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη προσπάθεια. Καταρχάς, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, στην αντίπαλη ομάδα. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Μπράβο και σε εμάς όμως. Ανασυνταχτήκαμε, καταφέραμε μετά από ένα περίεργο διάστημα που περνάει η ομάδα μας. Τα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, ίσως. Είμαστε εδώ, προσπαθούμε. Δώσαμε τα πάντα πραγματικά. Η μία για την άλλη παλέψαμε και μπορεί να είναι 0-0. Προσωπικά θα πω, νομίζω μας αδικεί το σκορ μετά από μια τέτοια πολύ καλή προσπάθεια και εμφάνιση. Πάμε για άλλα. Είμαστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση, κρατάμε αυτό, δουλεύουμε, προπόνηση και ελπίζουμε σε καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερες εμφανίσεις ακόμα και περιμένουμε με τον καιρό. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.